Καλησπέρα, περίεργο βίντεο. Είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά σήμερα, αλλά είμαι σε ένα κυνήγι αναζήτησης hands-free ακουστικών. Πιο πολύ για τα ακουστικά τα θέλω, δεν με ενδιαφέρει το μικρόφωνο, γιατί θέλω τώρα που ζεσταίνει σιγά σιγά ο καιρός. Γενικά έχω μια αρχή, πάντα το καλοκαίρι χρησιμοποιώ ψήρες ακουστικά λόγω της ζέστης. Δεν μπορώ να φοράω headset ούτε στο σπίτι, ούτε έξω, ούτε πουθενά. Οπότε είμαι σε ένα κυνήγι, ψάχνοντας να βρω ποια ακουστικά είναι καλά, ποια δεν είναι. Έχω απελπιστεί βλέποντας όλα αυτά εδώ πέρα. Σίγουρα και επειδή τα έχω δοκιμάσει στο παρελθόν, ξέρω ότι αυτά είναι υπερφανταστικά. Όταν τα είχα αγοράσει τα συγκεκριμένα που βλέπετε, τα UEC, τα F6, είχαν πολύ λίγα λεφτά. Τα είχα πάρει με 6 ευρώ, 7 ευρώ, κάπου εκεί πέρα. Αλλά είναι πραγματικά αθάνατα. Τώρα που γράφω το βίντεο, φοράω κάτι παρόμοιο. Ακριβώς τα ίδια ακουστικά με άλλη ονομασία, βέβαια τότε. Τα οποία τα έχω φάει. Όταν λέμε τα έχω φάει, έχουν φύγει τα καλώδια με τα σύρματα είναι. Αλλά όλο παραδόξω λειτουργούν ακόμη καλά. Και ήθελα να τα αλλάξω. Τι να τα αλλάξω, να τα πετάξω βασικά και να πάρω άλλα. Αλλά η αλήθεια είναι τα 15 ευρώ τα τσιγκουνεύομαι. Μάλλον θα τα αγοράσω κάποια στιγμή. Αλλά ψάχνοντας, έφαγα τα νιάτα μου εδώ μέσα βλέποντας ακουστικά. Τι να πάρω, τι να μην πάρω. Είμαι ανάμεσα σε αυτά τα Lenovo και πάλι δεν ξέρω, στα Samsung ακουστικά. Xiaomi δεν θέλω γιατί έχω απογοητευτεί. Τα μόνα καλά ακουστικά που χρησιμοποίησα τη Xiaomi σε όλα αυτά τα χρόνια τελικά που μου κράτησαν ήταν τα Capsule. Τα οποία δεν κυκλοφορούν πια δυστυχώς. Τέλος πάντων, και έπεσε το μάτι μου, επειδή έψαχνα EKG. Είχα πολύ καλά EKG ακουστικά, αλλά δυστυχώς αυτά όταν βραχούν πεθαίνουν εύκολα. Βρήκα αυτή εδώ τη βλακεία. Η οποία αυτή εδώ βλακεία έχει 1 ευρώ. Και είμαι σε φάση και λέω. Και μια θετική αξιολόγηση όλη και όλη. Και ξέρω ότι παίζει να είναι η πιο μεγάλη βλακεία ever. Αλλά επειδή σκέφτομαι ότι πολύ παίζει να πέσετε σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει άρα για ακουστικά με 1 ευρώ και θα το βάλω παραγγελία για να κάνω το unboxing και λογικά θα είναι αυτό το βλέπετε στο βίντεο του unboxing ή θα σας πω και στο unboxing όταν θα σε λίγα δευτερόλεπτα που ακολουθεί πώς πήγε. Λοιπόν, τέλος πάντων θα πάρω 2, 3, 4, δεν ξέρω γιατί αλλά πραγματικά θα τα αγοράσω. Λοιπόν, έχει 3 ευρώ μεταφορικά που σημαίνει ότι δεν θα πάρω μόνο ένα, προφανώς δεν θα πάρω μόνο ένα. Είμαι πολύ περίεργος, με 1 ευρώ, πόσο χάλια να είναι, ελπίζω να είναι καλά και να μην είναι, δεν με ενδιαφέρει, αλλά μόνο και μόνο για την τέτοια, κανονικά θέλω να αγοράσω αυτά, σας το λέω. Αλλά το κρατάμε λίγο στα υπόψη αυτό, βάζει, θα μπει στην άκρη, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, θέλω να το κάνω βίντεο αυτό, ακουστικά με 1 ευρώ αξίζουνε. Λοιπόν, μείνετε στο βίντεο να ανακαλύψουμε αν όντως αξίζουνε, μέχρι να έρθουν να κάνω το unboxing για να το δείτε εσείς τυχεροί γιατί το βλέπετε σε ρί. Οπότε για πάμε να δούμε. Καλησπέρα, παιδιά. Ξεκινάμε προ σας εδώ. Κατερίνα στην κάμερα. Γεια. Αισθάνεται. Κατερίνα είναι απογοητευμένη γιατί ήδη αγχώνεται για τον Πάσχα. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, είδατε και στο προηγούμενο κομματάκι που έκανα που έψαχνα να βρω τα συγκεκριμένα ακουστικά. Κατερίνα, πήγα και πήρα 5 ζευγάρια ακουστικά. Μπράβο, Κώστα. Ευχαριστώ. Έψαχνα να βρω ένα ζευγάρι και επειδή δεν είμαι ικανοποιημένο, βρήκα κάποια ζευγάρια ακουστικά που είχαν 1 ευρώ το ένα. Και λέω φέρε κύριε Στέφανε 5-6-10. Και μετά. Γιατί με περίμενε να δω, επειδή θέλω να δω άμα λειτουργούν καλά. Τουλάχιστον δηλαδή, έχω και κονσόλα ήχου. Τουλάχιστον μήπω και λειτουργούν καλά. Καλά, κλείσει και ένα ραντεβού στον Ορίλα, Μπορεί να πρέπει παραπάνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ήρθα πολύ γρήγορα το βίντεο του βλέπετε 250. Τελικά είναι παραπάνω από ό,τι 5. Πόσο έγινε, 6. Κατερίνα, πάρε ένα δώρο από μένα. Ευχαριστώ! Λοιπόν, εν τω μεταξύ είναι όλα άσπρα. Κόκκινα δεν είχε. Όχι, διάλεξα, αλλά δεν μου είχαν χρώματα να πω ποιο θέλω. Βασικά είχε διάφορα χρώματα, νομίζω ότι χρώμαζαν ανάμεικτα. Θα τα ανοίξω από αυτές από μένα, περίμενε, κάτω την κάμερα. Εκεί είσαι τα παιδιά που λέγεται το τραγούδι. Λοιπόν, έλα ένα κοντινό να δούμε πώς είναι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι πολύ απλά. Το 1 ευρώ φαντάζομαι είναι όπως αυτά που βάζουν στα. Η Κατρίνα προσπαθεί να τα ανοίξει, μην είχε και με δόντια. Με δόντια κυρίω. Λοιπόν, να το δέσω. Από εδώ, Κατρίνα, εδώ. Ναι, δεν μπορώ, αυτό είναι και εγώ. Φέρνει, φέρνει. Χάνει σαν να κάνω ότι κυρίσα κούλα.
Θα το ανεβάσω το βίντεο, τα νιώθλια μου. Λοιπόν, πάρ' το, Κατερίνα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι απλά ακουστικά. Είναι τα S01, φαντάσου, 01 στέρεο, βλακία. Έχει και extreme bass. Και για να φαντάσεις βιντεοκλήσεις, κάνε 1 ευρώ, είναι το πιο γελίο υπάρχει και τα αγόρασα, όπως είδατε, μόνο και μόνο για να το δοκιμάσω. Ελπίζω να είναι καλά και... Α, έχει ανταλλακτικά! Έχει μέσα τέτοια, ναι, δεν είναι ανταλλακτικά. Αυτά πέρα από το τέτοιο είναι να δεις σε ποιο τύπο αυτοί ταιριάζουν, να βλέπεις ποιο ταιριάζουν το δικό σου το αυτή. Νομίζω ότι τα έχεις ξαναπεί, αλλά εγώ τα χρησιμοποιώ σε ανταλλακτικά. Εντάξει, απλά ακουστικούλα, δες πόσο είναι από κοντά, δεν είναι κάτι. Κατερίνα, κάμερα, στα ακουστικά. Κατερίνα, όχι, αυτή που τα φτιάξε μάλλον είναι ξανθιά, γιατί βρήκα μια ξανθιά τρίχα. Έχει ξανθιά τρίχα μέσα, αλήθεια, yeah. Τώρα, yeah. Για πέρα να το δείξω. Πάρτε με. Και δεν είναι δικό μου, γιατί είναι μακρύ ξανθό. Έλα, ήταν καλά. Παρά αυτά που δεν είχαν σαν θεατρία. Όχι, χαίρεστηκα, δεν με πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, είναι απλά ακουστικά, όντως είναι το μονό ευρώ πλάκα-πλάκα. Θα σε πάρω μέσα τώρα να βάλουμε στο κινητό το δικό σου λογικά. Έχω φέρει το δικό σου κινητό να ακούσουμε. Λοιπόν, βάλε ένα μουσικό κομμάτι να ακούσω. Να βάλουμε ραδιόφωνο. Βάλε ραδιόφωνο, αφού είσαι λατρεία. Πόσο ότι... Πάνω, πάνω είναι κόστος. Δεν βλέπω τρύπα. Έλα, βάλε. Έβαλε. Πάμε ραδιόφωνο. Έλα. Α, δεν κάνει επαφή. Έκανε. Wow. Δυνατά είναι. Δείξε με πώς φαίνεται στα αυτιά, δεν έχω θέμα. Wow, πολύ δυνατά. Φέρε. Όντως είναι. Είναι δυνατά. Δεν έχουμε. Είναι λίγο τενεκεδέ. Έχει και τώρα το ραδιόφωνο, δεν έχω και πολλές προσδοκίες. Κομμάτι μουσικά δεν έχει στο τέτοιο, έτσι. Στο YouTube μόνο που θες. Ωραία, cool. Θα βάλω, επειδή θα το δοκιμάσω και στην κονσόλα. Είναι υπερβολικά δυνατά. Καλό είναι αυτό. Ωραία είναι. Α, δεν είναι και στο τέρμα του σκέψου, περίμενε. Αλήθεια. Τώρα είναι στο τέρμα. Έχει μπάσο. Καλό είναι. Καλό είναι. Τίμιο, για τα λεφτά του είναι πολύ τίμιο, μ' άρεσε. Ναι, νόμιση. Από πού τα πήρες? Από το ίντερνετ, από ένα αυτό εδώ, θα το δείτε στο Scrooge, δεν ξέρω. 1 ευρώ είχε, τα έβαλα στο καλάθι παραγγελία. Τα έξοδα αποστολής πόσο ήταν? Έχω βασικά 2 ευρώ, γι' αυτό έβαλα 5-6 για να πάνε όλα μαζί. Σε γενικές γραμμές, θα σου πω ότι επειδή κάνω stream και τα χρησιμοποιώ για να συνδέω και να ακούμε πολλά άτομα όταν παίζω PlayStation και αυτά. Ήθελα πολλά ζευγαρία για να τα έχω ανταλλακτικά για να τα χρησιμοποιώ. Κοίτα, νομίζω είναι καλό deal, έτσι. Ένα ευρώ τζάμπα είναι, ρε. Και λέει τι πήρες δώρο, μου πήραν δώρο εδώ, ακουστικά ενός ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, όντως, εγώ να σας πω να αλήθεια, θα σας κάνω και δεύτερο κομμάτι, τρίτο κομμάτι, θα το δείτε μετά, αφού τσεκάρετε. Θα το δείτε στο... με μένα να το δοκιμάσω στην κονσόλα. Αλλά αν το κινητό της Κατερίνας ήταν τόσο δυνατό, η κονσόλα πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερη. Θες να πάρουμε και ένα τηλέφωνο να δούμε αν δουλεύει αυτό το base? Πάρε την Ιωάννα μέσα. Έλα, πάρε, βάλ' το. Ιωάννα, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Βασικά, Ιωάννα, μπορείς να μας πάρεις εσύ? Ναι, πάρε μας, Ιωάννα. Πάρε την Κατερίνα. Ναι, ρε. Μία είναι στο φροντιστήριο. Μπορεί να έχει άλλη Κατερίνα. Δεν υπάρχει άλλη στο φροντιστήριο. Αλλά μέχρι να συντονιστούμε. Δεν υπάρχει άλλη Κατερίνα. Μία ήταν, αλλά δεν. Και έχει και μικρόφωνο εδώ και κρύσει το πέρα. Οκ, cool, μου αρέσει. Άντε, βρε. Όχι, με το base σήκωσε το. Να δούμε αν δουλεύει. Αυτό εδώ. Ναι. Σωστή, δείξει κιόλα, πατάω. Έκανε απόρριψη. Απόρριψη έκανα. Όχι, μιλά. Έλα, μ' ακού. Ιωάννα. Ξαναπάρε. Κάνει απόρριψη από ό,τι κατάλαβα. Όχι, αφού μιλάει. Όχι, ρε. Μιλούσε καλά, δεν το έκανε. Θα το κάνω παρατεταμένα, μήπως είναι το παρατεταμένο. Είσαι πολύ καλή βοηθός, μπορώ να πω. Είσαι βαρβαρά. Περίμενε, κάνω παρατεταμένο. Ναι, με ακούς, έκλεισε. Κλείνει, δεν τα πατάει. Τώρα το έκλεισες όμως. Ωραία, και πριν έκλεισε. Ξαναπάρε μια να σε απαντήσω με το κλικ. Άρα είναι λίγο δύστροπο το τι πατάς και τι απαντάει. Εγώ νομίζω πριν μιλούσε πάντως. Καλά, ξαναπάρει η Ιωάννα μια τελευταία να το σηκώσω. Ή φέρει το κινητό σου να κάνουμε εμείς παιχνίδια. Λοιπόν. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Για μίλα. Ναι. Για ξανα... Μίλα, πες μου μια ιστορία ζωής, κάτι. Καλά. Ιωάννα. Ναι. Ακούγεται λίγο βαθιά. Πιο
πιο καλά την ακούω από έξω παρά μέσα από τα ακουστικά. Κοίτα, νομίζω ότι για κλείσει. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Ήταν πολύ αποτελεσματικό αυτό το τηλέφωνο. Με τρέπεσε, δεν σε βλέπα. Ας μιλά. Λοιπόν, ήταν πολύ χαμηλό ο ήχος. Νομίζω ότι για κλείσει είναι μέχρι. Αλλά δεν το ήθελα για κλείσει, οπότε δεν με νοιάζει. Για μουσική το θέλω. Ούτε σε εγώ δεν μπορώ να μιλάω στο τηλέφωνο με αυτά, γιατί νιώθω ότι φωνάζω υπερβολικά πολύ. Εγώ. Οπότε για αυτό που τα πήρα εγώ νομίζω είναι καλά. Απομονώνουν καλά. Έχουμε δυνατό ήχο, είναι ψεύτικα και του ενός ευρώ, αλλά. Να σου πω, για αυτό που το ήθελα να κουμπλένε, νομίζω ότι είμαι χαρούμενος πελάτης. Ναι. Ε? Μπορείς να τα βρεις και με 5 ευρώ, επειδή εγώ αγοράζω τέτοια. Δεν το βρω 5 ευρώ, 1 ευρώ είχανε, με 5 ευρώ παίρνεις 5. Όπου μ' άρεσε αυτή η αγορά. 1 ευρώ τσαμπάνι. Τίποτα, για μουσική είναι καλά, για κλήσεις είναι μάπα. Αυτά από μένα. Η Κατερίνα κόλλησε με τα ακουστικά. Πρώτη φορά σε βλέπω να δεν έχεις όσχεσαι εσύ με το πληκτρολόγιο με τα 100 άλλα. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Τα λέμε στο επόμενο και την πάρεις την άλλη φορά και σε μένα, ξέρεις. Bye.